Δείξτε με χέρια που κάνουν τόσο. Δεν μπορώ, δεν έχω τόσο μεγάλα χέρια. Πόδια, έχει μεγάλα χέρια. Τόσο, τι κάνεις. Βαριέμαι πάρα πολύ. Έλα Γερμανία. Εδώ μπορείς να βγαίνεις. Μπορείς να βγαίνεις στη Γερμανία. Ναι, ήμουν βόλτα με το ποδήλατο σήμερα. Καλά, και εγώ πάω βόλτα με το σκυλί. Αλλά τι να βγω μια φορά. Εγώ δεν αντέχω να κάτσω. Ρες, εδώ βγαίνουνε. Δεν παθαίνεις κάτι. Μπορείς να βγεις όση ώρα θες. Δεν στέλνεις μηνύματα και τέτοια. Απλά οι καφετέρες είναι στις μήπως, μήπως ο κορονοϊός τότε είναι γερμανική δουλειά. Και δεν πιάνει τους Γερμανούς. Έχουν βάλει μέσα για να μην πιάνει τους Γερμανούς στο γερμανικό DNA. Αλλά και εσύ Ελληνίδα είσαι. Επειδή είναι τόσο ανέστητη και αυτά, αλλά εγώ είμαι Ελληνίδα. Δεν θα έπρεπε να έχω κολλήσει. Ναι. Θα έπρεπε να έχει κολλήσει, όντως. Και τι βγαίνουν εκεί, τι εννοείς βγαίνουν κανονικά, πόσες φορές στέλνουν, βγαίνουν. Βγαίνουν, όσο θέλουν, δεν στέλνουν μηνύματα. Κάνουν τσακάδα, ό,τι θέλει. Τώρα είχαμε βγει βόλτα με τα ποδήλατα και ήταν όλοι έξω με τα ποδήλατα, όλοι. Μάζα, κανονικά, δεν είναι 5-5 τα άτομα. Έχει ωραίο καιρό. Ναι, έχει. Δεν βλέπεις όλη τη στιγμή. Τι ώρα είναι τώρα εκεί. Τώρα εδώ πέρα είναι 7 και 10. Έλα ρε, και εδώ πέρα δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά κοίτα τι καιρό 8 έχει. Και 10 είναι. 8 και 10. Εντάξει, εσύ. Τι λέει καλά πέρα? Είσαι όμως. Ναι, εγώ. Ωραία είσαι. Ωραία είμαι, τι είναι. Αραλίκη, ωραία περνάς. Έχω βαρεθεί να αράζω, ρε κουκλά μου. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να δουλεύω τώρα. Τι μου λέει. Εντάξει, εσύ πάντα δουλεύεις. Τραγούδα εκεί. Θα σου περάσει. Εμείς να το θα κάνουμε. Δεν μπορώ να τραγουδάω τώρα από το σπίτι εγώ. Δεν μου αρέσει. Να σε φέρω Γερμανία να κάνεις live εδώ. Να το κλείσουμε. Θα το κάνω. Να σου στείλω να μιλήσεις με έναν φίλο μου που κανονίζει live. Από την εταιρεία μου, την Panic Records. Έχεις γνωστούς να το κάνεις. Ναι, αλλά όχι αυτή την περίοδο. Όχι αυτή την περίοδο, τώρα πού να έρθει στη Γερμανία. Για πότε λες εσύ, κάτι για το μαλλί. Για πότε λες. Τώρα έχουμε Απρίλη. Ναι, τώρα έχουμε Απρίλη. Λέω τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, οκ, okay, αν πάνε όλα καλά, ναι. Γιατί όχι. Ναι. Μέσα. Ωραία, ωραία. Θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, πάω να μιλήσω και με άλλα παιδιά. Μήπως κλείσω και καμιά Αμερική ή κανένα τέτοιο πράγμα με άλλες πόλεις, χώρες. Να δω τι θα μου τύχει. Εντάξει. Χάρηκα που σε είδα. Και εγώ φιλάκια, τα λέμε. Μουτς, μουτς. Και θέλω να έρθω. Πάμε επόμενα live, παιδιά. Ακούω προσφορές. Κάτσε τον λίγο τον ουρανό. Να δούμε λίγο τον ουρανό. Πού είναι ο ουρανός. Τι ωραίος είναι ο ουρανός. Αυτό κάνει όλη μέρα, παιδιά. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο καλανός. Γεια στα όμορφα Χανιά Κρήτης. Δεν παντρεύομαι. Αγάπη μου Θεσσαλονίκη, τι ωραία. Στο Τζάκσον στη Λάρισα θα έρθω, παιδιά, σύντομα. Κάνε πόνε, ουρανός, θα έρθει ο ουρανός. Για να βάλω τον Προκόπη μέσα. Λέτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Κύπρο. Έλα ρε Κύπρο. Να μου κάνεις, πελέ μου. Πολλά καλά, εσύ. Καλά, καλά. Τι λέει, από πού από την Κύπρο. Μένω Λευκοσία, τώρα είμαι Λάρνακα λόγω καραντίνας. Στο χωριό. Λευκοσία, έμενα και εγώ Λευκοσία, στη Λίδρας. Εγώ Άγιο Δωμέτιο. Α, έχω πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία στην Κύπρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι λέει εκεί πέρα. Εντάξει. Καλά να πω. Την αλήθεια να πεις, ρε. Εντάξει. Κλεισμένη όλη σπίτι. Ναι, δεν βγαίνει κανένας καθόλου. Μόνο μια φορά τη μέρα δικαιούμαστε. Πρέπει να στείλουμε μήνυμα για να βγούμε.
Αν άκουσα καλά και σήμερα άκουσα στην τηλεόραση βασικά ότι από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί το επόμενο απαγορεύεται γενικά η... Από η ώρα 9 το βράδυ μέχρι η ώρα 6 το πρωί. Εκτός από, ναι, απαγορεύεται... Εκτός από αυτούς, ναι, δεν μπορεί που να κανείς. Μόνο αυτοί που δουλεύουν. Ναι, ναι, ναι. Ούτε με μήνυμα να πάνε βόλτα, ούτε να κάνουν όχι, όχι, και τέτοια, τίποτα. Μήνυμα μέχρι τις 9. Ναι. Καλό αυτό. Και εδώ πέρα έτσι θα γίνει. Εντάξει, να περιοριστούμε λίγο να τελειώσει όλο αυτό. Για να τελειώσει, ναι. Κοίτα, κοίτα τώρα εδώ πέρα, το βλέπεις αυτό το σύννεφο. Δεν είναι σαν ελέφαντας. Ας είμαι ειλικρινής, δεν το βλέπω για ελέφαντα. Μόνο εγώ το βλέπω έτσι. Μόνο εγώ το βλέπω, ε. Θα τρελαθεί εδώ μέσα. Άλλα νέα. Με τι ασχολείσαι, τι κάνεις? Είμαι γκαρσόνι. Και αυτά. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Μπράβο ρε φιλαράκι, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Πραγματικά. Καθόμαστε και βγάλαμε τους σκύλους βόλτα. Α, έχει βολτούλα τώρα εσείς. Βολτούλα μοναχή είσαι στο χωριό. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Αν είστε μόνοι σας πηγαίνετε και πιο μεγάλη βόλτα, εντάξει. Όχι, τα σκυλιά πήγαν μόνα τους. Τα σκυλιά πήγαν μόνα τους, λέει Μάνο. Α, τα, γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά εσείς? Πάρα πολύ ωραία. Μαμά, θυμάσαι που πήγαμε τον κατακλυσμό στην Αγιά Ναπά? Ναι. Τραγουδούσε πριν τη Φουρέιρα. Α, ναι. Ναι. Έτοιμο. Παραλίμνη, νόη Αγιά Ναπά. Πρωταρά. Παραλίμνη. Ναι. Πρωταρά, πότε πήγαμε τη Φουρέιρα, καλά εκεί πέρα? Στον κατακλυσμό. Στην Κύπρο με τη Φουρέιρα, εγώ, ρε. Άνοιγε το πρόγραμμα. Αυτό είναι ο Λουίς Γεωργίου, δεν είναι? Όχι, ναι, μετά. Είχε εμφανιστεί και εσύ. Πήγαμε στην Κύπρο με την Ελένη. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Στα. Παίζει να έχει λάθος. Στα βραβεία, λες. Όχι στα βραβεία. Όχι, στο του κατακλυσμού. Μπορεί να μην το θυμάμαι. Μπορεί να ήμουν και να μην το θυμάμαι. Γιατί έκανα αρκετά live πέρσι. Μπορεί. Τώρα μπορεί να κάνεις λάθος εσύ, μπορεί να κάνεις... Ήμουν και σίγουρος. Ήταν πιο χαρτιά. Ένα λεπτό, κόλλησες. Εσύ εγώ. Έλα. Έλα. Έλα, δεν σ' άκουγα. Ήτανε και ο Χατζηγιάννης. Όχι. Νομίζω τραγουδούσε και εκείνος ο Λούις. Ήταν ο Λούις Γεωργίου, ναι. Σίγουρα ο Λούις ήταν. Το καλοκαίρι εγώ πέρσι έκανα περιοδία με την Ελένη, αλλά δεν θυμάμαι να ήρθα Κύπρο. Ήρθα με Κύπρο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Πότε συγγνώμη, ήταν δεν το θυμάμαι. Αλλά... Πέρσι θα ήταν, αλλά δεν θυμάμαι. Κόβεται η σύνδεση, κόβεται η σύνδεση. Ναι. Πάτα το μηδέν. σε πειράζω. Τον Ιούνιο τώρα ήταν πέρα τα παιδιά ήταν. Τώρα να δω, αν βρω, νομίζω είχα βγάλει βίντεο, αν βρω βίντεο να σου στείλω. Στείλε μου, ναι. Λοιπόν, σε κλείνω νομίζω είχα βγάλει... να μιλήσουμε. Πες μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σε κλείνω, λέω, να μιλήσω και με κανένα παιδί. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Στείλε μου βίντεο αν βρεις, εντάξει. Εννοείται. Φιλιά, ρε, να προσέχεις. Γεια σου, μαμά. Γεια. Είχα μέχρι τον Ιούνιο στον κατακλυσμό Κύπρο. Σαντορίνη είχαμε πάει. Δεν θυμάμαι, μεγαλώνω, παιδιά.
Για στείλε, για στείλε ρε Παυλίνα βίντεο από τον κατακλυσμό. Ελβίκ. Ελβίκ. Κάνει υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάνει υπομονή. Α! Α! Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι έπαθα. Έπαθα ότι χειρότερο μπορεί να πάθει κάποιος άνθρωπος που παίζει μουσική και είναι κλεισμένος στο σπίτι. Παιδιά, έσπασα την κιθάρα μου. Έριξα κάτω την κιθάρα μου κατά λάθος και την έσπασα. Λεκό, δεν είμαι καλά, φίλε. Δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να τελειώσω όλα τα τραγούδια που άρχισες και δεν τα τελείωσες ποτέ. Ποια λέει. Γενικά τελειώνω δύσκολα κάτι. Κάνει υπομονή. Τώρα θα σου πω εγώ. Πότε πήγαμε, Ιζάμπελα, πότε πήγαμε. Ιζάμπελα, πότε πήγαμε στην Κύπρο, ρε φίλε, με την Ελένη, πέρσι. Για πες μου. Δεν σε πιέζα κανένα τσιγάρο, ε. Κάνει υπομονή. Α, αυτά τα τραγούδια δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι τραγούδια τα οποία τα γράφω για μένα. Για μένα. Είναι τραγούδια λίγο πιο εσωτερικά, ρε παιδάκι μου, που δεν θέλω να τα βάλω στη δισκογραφία μου. Τα έχω για την πάρτι μου. Κατάλαβες, εννοώ, σαν side project. Πώς έχει τραγουδιστεί το Slipknot του Stone Sour, αλλά εγώ δεν θέλω να τα ανεβάσω με άλλο όνομα. Είναι σαν side project, άλλη φάση, τελείως. Θέλω να σου δεν κουρεύομαι, παιδιά. Θα αφήνω τα μαλλιά μέχρι να τα πατάω στον κόλλο. Να κάθομαι πάνω τους. Τα αφήνω μακριά τα μαλλιά μου. Μπείτε κάποιος να μιλήσουμε. Δεν μπορώ. Αν είπα μόνοι και ο ουρανός θα γίνει πιο γερανός. Αν είπα μόνοι. Τι να κάνω τζίβες μου το μαλλί, να κάνω τζίβες στο μαλλί και να πηγαίνω στα μπουζούκια να τραγουδάω. Δεν με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω με τζίβες μαλλί. Κάνει με μαλλί. Έσωσα την κιθάρα μου. Πιστεύω. Τι γίνεται, ρε μάλακα.